Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Φίλε και φίλοι, συνδρομητέ και ακροατέ στο κανάλι τη Γιάννα Σκορελίδου. Φίλε και φίλοι, συνδρομητέ και ακροατές στο δικό μου το κανάλι. Καλησπέρα. Απόψε έχουμε ένα. Ένα crossover episode. Θα το κάνουμε δέκτωμα μου. Ο όρο crossover episode σημαίνει ένα επεισόδιο, ένα βίντεο το οποίο το γυρίζουμε μαζί και θα ανεβεί και στα δύο τα κανάλια. Τι κάνει, Γιάννα. Καλά είμαι Θέκλα μου, έτσι να ανταμώνουμε, ωραία, εσείς είναι κάνετε. τα πράγματα στη Γερμανία, κρύο-κρύο. Κάνει κρύο να είναι, είναι καλά, έτσι τώρα πάμε προς το Πάσχα, ωραία πράγματα. Ε, ναι, την τελευταία φορά είχαμε κάνει εκεί αρχές της χρονιάς ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα πάλι έχουμε ένα ωραίο θέμα για τις διαδικτυακές φιλίες. Και μαλές. λίγο να μας δώσει μερικές συμβουλές σου χρήσιμες. Είναι μαλές. ένα θέμα που εισηγήθηκε η Γιάννα. Προσέχουμε στην αρχή μιας γνωριμίας που είναι για φλερτ. Τι γίνεται όμως με τις φιλίες. Και επειδή να. η εποχή μας είναι η εποχή του διαδικτύου, είναι πολύ σύνηθε μια φιλία να ξεκινάει μέσα από το διαδίκτυο. Και με ρωτούσε η Γιάννα και το συζητούσαμε τώρα και πρώτο αρχίσουμε τη βιντεοσκόπηση πώς μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην την πατήσουμε παίρνοντα σε μια διαδικτυακή φιλία με κάποιον άνθρωπο ο οποίος να μην είναι κατάλληλος για φίλος για μας. Ποιοι θα έλεγε ότι είναι ακατάλληλοι για φίλοι, Γιάννα, ποιοι τύποι ανθρώπων. Ε, κοίταξε, εγώ είμαι πολύ επιλεκτική, γιατί δεν, Πρακτικά κιόλα δεν είναι ότι θα επενδύσω χρόνο και ενέργεια, και γιατί δεν είναι και οι συνθήκε τη ζωή μου έτσι. Απλά μερικέ φορέ προκύπτουν, ε, ειδικά μέσα από το διαδίκτυο, ε, ένα πουρνό α πούμε. Να το πω πιο λαϊκά, να έρθει κάποιο. Ένα και πουρνό, να σε ένα πρωινό δηλαδή. Ένα, ένα πουρνό να, φορνό, να... Και να σου κάνει μια ανακατοσά που λέτε και στην Κύπρο. Ε, α, α τόμαζες και τα Κυπρίακα. Ε, ναι, όπως παρακολουθούμε. ναι. Ε, εκεί τι γίνεται, Θέκλα, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι βλέπουμε και εκεί ε, τα σημάδια, τα, τις κόκκινες σημαίες, όταν μας έρχεται κάποιος. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τόσο ψηλά τις άμυνές μας όταν θα μας πλησιάσει ένα πρόσωπο του ίδιου φίλου για παρέα. Α, δηλαδή, α, για παράδειγμα... Αν μας πλησιάσει, αν είμαστε μια κοπέλα α, και μας πλησιάσει μια άλλη κοπέλα και λέει πω πω, ξέρω εγώ, είμαστε στις ίδιες ομάδες στο facebook ή ερχόμαστε, καταγόμαστε από την ίδια περιοχή, έχουμε κάποιους κοινούς γνωστούς και θα ήθελα να κάνουμε παρέα, δεν έχουμε τόσο ψηλά τις άμυνές μας όσο τις έχουμε άμα μας πλησιάσει ένα πιθανός ερωτικό σύντροφος. Εντάξει, ε, φιλίες φυσικά μπορούμε να κάνουμε και με άτομα του αντίθετου φίλου, αλλά ας αφ... για σκοπούς οικονομίας της συζήτηση, εφόσον είμαστε δύο γυναίκες που μιλάμε, ας το κρατήσουμε στο επίπεδο της γυναικείας φιλίας και της φιλίας μεταξύ δύο γυναικών. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι θεωρούμε τη φιλία κάπως πιο αθώα ως σχέση και κάπως πιο εύκολη mm -hmm. να επιτευχθεί και κάνουμε αυτό το λάθος. Κάνουμε αυτό το λάθος. Γιατί Ζούμε σε μια εποχή στην οποία υπάρχει ένας πνευματικός μηδενισμός, παρατηρείται σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας δεν είναι καθαροί, Γεραγιάννα, δεν έχουν καθαρά κίνητρα. Δηλαδή δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν ότι είναι. Δεν είναι τέκλα μου. Απλά ξέρει, το είχα λίγο πιο αθώο στο μυαλό μου. Το έχω στο μυαλό μου ότι είναι κάτι πιο εύκολο. Είναι ναι. πολύ πιο δύσκολο να πάω να κάνω ερωτική σχέση, γιατί θέλει και την, ε, την επικοινωνία, αλλά και το κομμάτι το, το χημικό. Ναι, η ερωτική εξόλου. σχέση θέλει και, το, θέλει και το τέριασμα το ανθρώπινο, αλλά θέλει και το ερωτικό τέριασμα. Ενώ στη φιλία. Χρειάζεται mm. μόνο το ανθρώπινο τέριασμα. Δεν είναι εύκολο όμω το ανθρώπινο δεν Είναι τέριασμα. στο τέλο τη μέρα όμω δεν είναι εύκολο. Αυτό βλέπω και αυτό Όχι. με προβληματίζει πάρα πολύ. Καλά ε, γιατί. Και προβληματίζεσαι. Καλά, 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 γιατί προβληματίζεσαι. Γιατί ξέρω ότι σε ένα κορίτσι το οποίο ψυχοεκπαιδεύεσαι ή σε ένα κορίτσι το οποίο έχει κάνει ψυχοθεραπεία στο παρελθόν και είσαι yeah. θετική. Yeah. Και ως... πάλι. Και τι πατάμε πάλι, αυτό <laughs> <laughs> Πάλι φάγαμε χειρότερα. Εδώ την πατάμε οι ψυχολόγοι βρε, δεν θα την πατήσω <laughs> οι <ψυχολοί. laughs> <laughs> Εγώ χυρότες, την έχω πατήσει βέβαια. κατά καιρού <laughs> στη ζωή μου. Με, με, μου έχει τύχει αρκετέ φορέ. Δηλαδή τώρα μου έρχονται κάτι, θα σου πω τώρα χρονολογίες που την έχω πατήσει με γυναίκες φίλες. Mm -hmm, οι οποίες mm -hmm. με πλησίασαν, μου έκανα μια προσέγγιση τύπου love bombing που κάνουν οι νάρκες όταν προσεγγίζουν τα θύματά τους και που εγώ λόγω χαμηλής αυτοεκτήμησης και λόγω τάσης για συνεξάρτηση ενέδωσα στο love bombing και γίναμε κολλητάρια και μετά τραβούσα τα μαλλιά μου και οτιδήποτε άλλο τραβιόταν από πάνω μου επειδή είχα μπλέξει άσχημα. Αυτό είχε συμβεί το 1999, μου είχε συμβεί. Μου είχε συμβεί το 2004, το 2008 μου είχε συμβεί, το 2015 μου είχε συμβεί, τώρα μιλάμε με άλλες γυναίκες κάθε φορά, και η τελευταία φορά που συνέβη ήταν το 2020-2021. Οπότε δεν είσαι μόνη σου και δεν είναι μόνος του όποιος λέει «Πω, πω, την πάτησα» εκεί που ήμουνα στα καλά καθούμενα και δίχως προηγούμενα, βρέθηκα πλεγμένη να κάνω κολλητή παρέα με ένα πρόσωπο το οποίο στην καλύτερη των περιπτώσεων μου ρουφούσε την ενέργεια. Mm -hmm, mm -hmm. Ή δεν ταιριάσαμε καθόλου. Ή ξέρω εγώ με απασχολούσε όλη μέρα, με... Πράγματα που για μένα είναι άσκοπα και ασήμαντα αλλά για εκείνο το πρόσωπο ήταν σημαντικά ή ένα πρόσωπο το οποίο με χρησιμοποίησε καθιονδήποτε τρόπο. Ξέρεις Γιάννα, ε, θα, μ, τώρα δεν μιλάω ειδικά για αυτές τις δικές μου περιπτώσεις έχω πει χρονολογίες, δεν έχω πει ονόματα. Α, α, ακούω όμως πολύ συχνά ότι ε, ε, εμένα συνήθως αυτές οι περιπτώσεις ήταν περιπτώσεις με γυναίκες που στην ουσία χρειαζόντουσαν ψυχολόγο και λένε: Θα πάω να γίνω κολλητή με έναν ψυχολόγο να τον χρησιμοποιώ όλη Καταλαβαίνεις. Οπότε <laughs> προέκυψαν άνυσε σχέσει. άνυσε σχέσει, δηλαδή ήταν μια σχέση στην οποία έπρεπε εγώ συνέχεια να ακούω, συνέχεια να συμπαραστέκουμε, συνέχεια να παρηγορώ, συνέχεια να κάνω την ψυχιατρική νοσηλεύτρια, την Εθνοσταυρίτη, δεν ξέρω εγώ τι. Ε, και σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις βγήκε και πολύ τοξικότητα, πολύ θυμός, πολύ κακία μετά. Όλες αυτές τις σχέσεις εννοείται πως τις έχω διακόψει mm -hmm. ε, και μάλιστα τελευταία όταν τη διάκοψα ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν το δεχόταν με τίποτε το άλλο πρόσωπο, διακόψα τη φιλία και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με ενοχλούσε συνέχεια με μου σπάμαρε μηνύματα, τηλεφωνήματα κλπ. Ήταν πολύ δύσκολο να το πάρει απόφαση ότι εγώ κάποιο πρωί ξύπνησα και είπα δεν θέλω άλλο, δεν θέλω, δεν θέλω. Και επεμβάσεις στη ζωή μου και ανακατοσχέσεις και όλα αυτά. Άρα μην θεωρήσω ότι είσαι μόνη σου ή, ή, ή είναι ακούει το να είναι μόνος του ο οποίος την έχει πατήσει να γίνει φίλη και κολλητή και φίλος και κολλητός με κάποιο με τον οποίο άμα τον γνωρίζει καλύτερα ή άμα ανοίξουν τα μάτια του να πει «Μα πού βρίσκομαι, τι είναι αυτό, με, γιατί με, είμαι σε αυτή τη συνθήκη, δεν ταιριάζω». Ξέρεις, πολλές φορές είναι και το ε, να σκέφτεσαι, ας πούμε, όταν ξυπνήσεις, όχι πριν πρωτού ξυπνήσεις, να αντιλαμβάνεσαι ότι κυκλοφορείς δημοσίως με ένα πρόσωπο, ταυτίζεσαι με ένα πρόσωπο, το οποίο συμπεριφορά δεν σε ετοιμά. Καθόλου. Αυτό. Και συμβαίνει ναι. αυτό το πράγμα. Και συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Δηλαδή όταν κυκλοφορείς με τον άλλον και δεν ταιριάξετε, εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις επενδύσει και προφανώς μετά πάμε στο κομμάτι της συναξάρτησης. Άρα έχεις συναξαρτώμενα στοιχεία και όριστε. Με πήγες πολύ πιο πριν εσύ. Και μετά και μετά έρχεται και ο mm -hmm. κόσμος από γύρω και λέει «Όμοιος, ομοίωα ή πελάζει» για Μάλιστα. να κάνουν αυτές οι δύο παρέα σημαινει mm -hmm. είναι το ίδιο και το αυτό. Και μπορεί να είμαστε πολύ διαφορετικοί όσον αφορά στα αξιακά μα συστήματα, για παράδειγμα. Να έχουμε πολύ διαφορετικά κίνητρα όσον αφορά στι πράξει μα. Ε, και όταν μιλάμε για ανθρώπινο τέριασμα, μιλάμε και για ένα τέριασμα στι αξίε και στι αρχέ. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σου πω ότι μου είχε γράψει μια κοπέλα πρόσφατα. Μου είχε γράψει πρόσφατα mm -hmm. ότι την είχε προσεγγίσει μια κοπέλα μέσω διαδικτύου η οποία καταγόταν από μια περιοχή κοντά στην περιοχή τη. Είχαν κοινού γνωστού, ρε παιδί μου, από αυτό που σου βγάζει το Facebook. <laughs> δεν <laughs> ξέρω τι ίδιο. του αλγόριθμου. Ναι, ναι. Ο αλγόριθμο σου λέει μπορεί να γνωρίζει αυτό τον πρόσωπο. <laughs> και την <laughs> πλησίασε και τη λέει: Έχουμε κοινού γνωστού, την τάδε και την τάδε. Ξέρω εγώ, πήγαινα στο σχολείο με την τάδε φίλη σου ή οτιδήποτε. Και την προσέγγισε για να κάνουν παρέα. Εν τω μεταξύ, η κοπέλα αυτή ήταν μια κοπέλα η οποία περνούσε ένα διάστημα που ένιωθε μοναξιά. Είχε μετακομίσει σε μια άλλη πόλη, είχε αλλάξει δουλειά, εκεί που βρισκόταν δεν είχε φίλους. Τέλος πάντων, ήταν μια φάση στην οποία διψούσε για παρέα, διψούσε για φιλία. Και μου λέει, ναι. κατέληξα α, να μιλάω με αυτή την κοπέλα, να έχουμε επικοινωνία, να βρεθούμε. Και όταν βρεθήκαμε, ήθελα να μου πουλήσει προϊόντα, λέει. Ηταν αυτή, λέει... Ο, μέλος σε μία εταιρεία πυραμίδα mm -hmm. και πουλούσαν κάτι timeshares για διακοπές, κάτι τέτοια ρε παιδί μου, που είναι διαδικτυακό marketing, το οποίο είναι πυραμιδικό στυλ και το οποίο είναι και απάτη στην ουσία και έπρεπε η κοπέλα αυτή, να, αν αγόραζε αυτό που της πουλούσε, να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Mm. Ένα χιπάρικο, κάτι τέτοιο για να μπορέσει να πάει μια εβδομάδα διακοπέ που δεν είχε σκοπό να πάει διακοπέ κλπ. Τώρα δεν ξέρω και ποια εταιρεία ήταν και ούτε και με ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να προσέχουμε από αυτό το διαδικτυακό marketing και το marketing το οποίο είναι τύπου πυραμίδα. Δηλαδή, σου πουλώ και πουλά και εγώ σου πουλώ κάτι εσένα και εσύ το πουλά παρακάτω και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα ξέρουμε Θέκλα μου, τα ξέρουμε, μα έχει συμβεί. Πώς τα λένε αυτά, πώς τα λένε στα... Τα MLM marketing λέγονται. Τα MLM marketing, μάλιστα. Multi-level, το... τι σημαίνει στα αγγλικά. Multi-level. Multi-level multi -level marketing, έτσι λέγεται. Α, αυτό ακριβώς, oh. ναι. Λοιπόν, αυτό είχε να κάνει με ταξίδια. Κάτι πλήρωνε, έπρεπε να πληρώσει ένα ποσό μεγάλο, mm. το οποίο σου mm. έδινε, ξέρω εγώ, κάτι πόντους, τι αυτό, ή mm. τις λέγονται, δεν έχω σκοπό να πω διακοπέ. Έχω τις σειλή. Τώρα έχω πιασει δουλειά. Έχω δάνειο. Ε, δεν mm -hmm. έχω χρήματα. Δεν μπορώ να πληρώσω αυτό το ποσό. Mm -hmm. Και μου λέει όταν εγώ αρνήθηκα να αγοράσω το προϊόν που μου πουλούσε, προσπάθησε mm -hmm. να με πείσει ότι ναι, πρέπει να το κάνει. Γιατί μετά θα πουλήσει κι εσύ σε κάποιον άλλον και μετά θα πάρει λεφτά από αυτά που θα πουλήσει στον άλλον. Και θα πάρεις τα λεφτά σου πίσω και λοιπά. Και της λέει δεν θέλω να πάω να πουλάω στους ανθρώπους να αγοράσουν πανάκριβα κουπόνια. Δεν ξέρω τι είναι για διακοπές που δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν. Γιατί τι μου λες να πάω να ξεγελάσω τους άλλους για να πάρω πίσω τα χρήματα που θα δώσω εγώ να πάρεις εσύ. Και λέει ήταν πάρα πολύ επιθετική μαζί τη. Yeah, όταν, όταν, όταν δεν αγόρασε το προϊόν της το οποίο ήταν και ένα πανάκριβο προϊόν. Όταν mm. δεν αγόρασε το προϊόν της ήταν πολύ απορριπτική και η κοπέλα ένιωσε πολύ προδομένη γιατί λέει το πλησίασμα έγινε χωρίς να μου πει θέλω να σου πουλήσω κάτι το πλησίασμα mm. έγινε χωρίς να μου πει θέλω να σε χρησιμοποιήσω χωρίς mm. να mm. μου πει θέλω να σε βάλω σε μια δουλειά για την οποία θα πληρώσω τώρα mm. Είναι και είναι και το μάρκετινγκ αυτό των εταιριών γελίο γιατί σου λέει ελάτε να σας κάνουμε πλούσιους και πώς θα γίνουμε πλούσιοι μετά να σας δώσουμε εμείς λεφτά πρώτα. Άμα, ε, <laughs> και, και μου έλεγε αυτή την ιστορία ότι είχε απογοητευτεί γιατί, και μου λέει δεν, δεν του είχα υποψιαστεί βρε παιδί μου. Δεν είχε τις κερές τις ανοιχτές, δεν ήταν σε επιφυλακή. <laughs> <laughs> Συμβαίνουν θέκλα μου, συμβαίνουν και κυκλοφορούν ανάμεσά μα. Ε, και εκεί είναι και εκεί τι πατάμε. Και εκεί τι πατάμε γιατί άμα έχει επενδύσει είναι λίγο δύσκολο. Να, να έχει επενδύσει συναισθηματικά εννοώ. Αν έχει πιστέψει ότι απέκτησε επιτέλου μια φίλη. αυτό για τελικά, γιατί όταν υπάρχει μια ερημιά, όπω είπε, ναι, όπως είπες, ό, όταν υπάρχει μια ερημιά και ερωτική ερημιά και μια έτσι απομόνωση, εκεί νομίζω ναι, πρέπει λίγο να προσέχουμε Νομίζω το κλειδί είναι στο να προστατεύουμε τον εαυτό μας και παρόλο που μπορεί ο χρόνος ενός ανθρώπου να είναι περιορισμένος γιατί έχει ένα απαιτητικό ωράριο στην εργασία, κάποιοι άνθρωποι σπουδεύ, σπουδάζουν και εργάζονται παράλληλα, οπότε αυτό επίσης κάνει το χρόνο τους να είναι περιορισμένος, όσο περιορισμένο χρόνο και αν έχουμε πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να το θεωρούμε τόσο πολύτιμο και όπως δεν θα βγαίναμε ραντεβού με έναν πιθανό ερωτικό σύντροφο προτού εξετάσουμε για τυχόν κόκκινε σημαίε και τυχόν ενδείξει ότι αυτό το πρόσωπο μπορεί να είναι κατάλληλο για να συνδεθούμε μαζί του, το ίδιο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε ένα πρόσωπο που μα πλησιάζει για να γίνουμε φίλοι, είτε διαδικτυακά είτε διαζώσει. Το διαδικτυακά δεν είναι, για μένα δεν είναι ε, κακό σημάδι. Έχω γνωρίσει Αρκετέ γυναίκε με τι οποίε γίναμε φίλε διαδικτυακά και η φιλία μα μετά μεταφέρθηκε και στην πραγματική ζωή. Δεν το θεωρώ κακό σημάδι ότι κάποιο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να προσεγγίσει κάποιον άλλον. Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο, το πιο σύνηθε μέσο επικοινωνία στι μέρε μα μεταξύ των ανθρώπων και ένα χώρο στον οποίο γίνονται γνωριμίες και μετά μεταφέρονται στην πραγματική ζωή, μεταφέρονται εκτό διαδικτύου, δηλαδή θα πάνε δύο άνθρωποι μαζί για καφέ, θα πάνε για φαγητό, θα πάνε μια εκδρομή, θα πάνε ίσω για κοπέ μαζί, θα πάνε για ψώνια μαζί, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν οι φίλοι. Ξέρω ενώ θα κάνουν αυτά τα πράγματα. Επειδή ακριβώ ο χρόνο μα είναι περιορισμένο, γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ούτω ώστε αυτό τον περιορισμένο χρόνο να μην τον ξοδεύουμε άσκοπα. Άρα, να σου πω μερικά σημάδια, μερικές κόκκινες σημαίες, στην αρχή μιας γνωριμίας. Α, μιας γνωριμίας για φιλία, που μπορεί να δείχνουν ότι ίσως το πρόσωπο αυτό που μας προσεγγίζει να μην είναι κατάλληλο για να κάνουμε φιλία, γιατί όπως δεν θα θέλαμε να φτιάξουμε μια ερωτική σχέση με ένα τοξικό άτομο και με έναν αρκεσιστικό πρόσωπο, με τον ίδιο τρόπο δεν θα θέλαμε να κάνουμε και μια φιλία με έναν τοξικό άνθρωπο ή έναν άνθρωπο που έχει ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Γιατί και στις φιλίες τους αυτοί οι αδιφάγοι ψυχικά και συναισθηματικά τύποι ταλαιπωρούν τους άλλους. Όχι μόνο στις ερωτικές σχέσεις, σε όλες τους τις σχέσεις. Mm -hmm. Και εσύ είπες ζουν ανάμεσά μας, εγώ θα πω ζούμε ανάμεσά τους. Mm -hmm. Θεωρώ ότι... Και και Πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι άνθρωποι αδούλευτοι ψυχοσυναισθηματικά, είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καθόλου τον εαυτό τους, που δεν έχουν επιδοθεί ούτε σε ψυχοεκπαίδευση, ούτε σε ψυχοθεραπεία, που δεν εξασκούν την αυτογνωσία, που δεν έχουν αρετές όπως το φιλότιμο, όπως η ενσυναίσθηση όπως η ανάληψη ευθύνη. Ίσως είναι οι μισοί άνθρωποι εκεί έξω, θα έλεγα. Τώρα με κάνοντας κάποιους ε, καθαρά υποθετικούς υπολογισμούς με βάση την πείρα που έχω ως ψυχολόγος, ως άνθρωπος που ζω και εγώ σε αυτή την κοινωνία, αλλά και ως ψυχολόγος που λαμβάνω χιλιάδες κυριολεκτικά επιστολές από το 2011 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, επειδή όντω υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οποιοδήποτε μα προσεγγίζει για να γίνουμε φίλοι ότι θα μπορούσε να είναι ένα κατάλληλο πρόσωπο, θα μπορούσε να έχει έναν αρχισιστικό στυλ προσωπικότητα, θα μπορούσε να είναι τοξικό, να είναι δυνάμει τοξικό δηλαδή. Άρα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα. Ποιε μπορεί να είναι οι κόκκινε σημαίε στην αρχή μια τέτοια γνώριμία που, 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 να πρέπει να μα βάλουν σε συναγερμό, να υψώσουμε τις άμυνές μας και να προστατέψουμε τον εαυτό μας από το να πέσουμε στην παγίδα, του να ξοδέψουμε χρόνο, ενέργεια, να επενδύσουμε σε μια σχέση που στην ουσία είναι ψεύτικη. Γιατί καμία σχέση με έναν άρχισο δεν είναι αληθινή, είναι πάντα ψεύτικη. Εσύ δίνεις αληθινά συναισθήματα, ο άλλος παίρνει κατά το, το, το δοκούν και το συμφέρον του. Παίρνει το χρόνο σου, παίρνει την ενέργειά σου, παίρνει τα χρήματά σου, σου πουλάει πράγματα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είσαι χρησιμοποιεί για να επιτύχει κάποιους σκοπούς. Καταρχάς, το love bombing είναι ανησυχητικό. Δηλαδή, αν ένα πρόσωπο από το πουθενά, με το οποίο δεν είχατε καμία επικοινωνία, το οποίο σε είδε ρε παιδί μου σε ένα post μιας φίλης. Ξέρω εγώ βγαίνεις έξω μια φίλη, σου βγάζετε μια φωτογραφία, σε κάνει τάκ, είναι φίλη με την άλλη φίλη σου, σε βλέπει από εκεί, βρίσκει το λογαριασμό σου, σε προσθέτει ξέρω εγώ, στο Instagram ή στο Facebook και αρχίζει να σου μιλάει από την αρχή με υπερβολική οικειότητα, με υπερβολική φιλικότητα, με υπερβολικό ενθουσιασμό, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από κάποια ουσιαστική γνωριμία που έχετε μεταξύ σας. Αυτό είναι ανησυχητικό. Αυτό από μόνο του είναι ανησυχητικό. Τώρα, από τη στιγμή που δεν ε, δεν έχει χτιστεί οποιαδήποτε σχέση μεταξύ σας δεν είναι αναμενόμενο και δεν είναι φυσικό να υπάρχουν τόσα έντονα συναισθήματα εκτίμησης και αγάπης για έναν άνθρωπο που είδες σε μια φωτογραφία ή mm. έναν άνθρωπο που δεν έχει συναντήσει ακόμη mm. αυτό είναι ανησυχητικό Επίσης ανησυχητικό είναι το να διεκδικεί ένας άνθρωπος που μόλις έχεις γνωρίσει ή που μόλις προσπαθεί να σε γνωρίσει να πάρει μεγάλο μερίδιο από τον χρόνο που δεν έχεις. Είπες προηγουμένως, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οι okay. περισσότεροι άνθρωποι okay. δεν έχουμε. Οπότε, αν εσύ βρίσκεις τον εαυτό σου σε μια συνθήκη στην οποία εκεί που Καθημερινά ξυπνούσε και έκανε τι δουλειέ σου, τι υποχρεώσει σου, τα διαβάσματά σου, τα μαθήματά σου, τη δουλειά σου, τα τσόρ σου που έχει στο σπίτι, ξέρω εγώ, το καθάρισμα, το συγγυρίσμα, το πλήσιμο κλπ. Ξαφνικά έχει να πρέπει να απαντήσει δεκάδε μηνύματα που έρχονται σαν ρηπή στο κινητό σου, να απαντήσει σε βιντεοκλήσει, να παρακολουθήσει, ξέρω εγώ, τι βιντεάκια θα σου στείλει, τι, τι, τι. τι. Και λε, παιδί μου, από εκεί που Είχα την ησυχία μου, ξαφνικά βρέθηκα να έχω έγνοια ότι πρέπει να απαντήσω και πρέπει να ανταποκριθώ. Αυτό πρέπει mm -hmm. να σε προβληματίσει. Επίση, ένα άνθρωπο ο οποίο δεν σέβεται τα όρια που του βάζει, γιατί πρέπει να βάζουμε όρια στου ανθρώπου. Μπορούμε να πούμε με μεγάλη ευγένεια ότι απολογούμε, αλλά δεν έχω χρόνο, για παράδειγμα, να ακούω ηχητικά μηνύματα. Εγώ το έχω κάνει πολλέ φορέ αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Εάν mm -hmm. κάποιο, δεν συμβαίνει συχνά, αλλά όσε φορέ έχει συμβεί κάποιο να μου στέλνει ηχητικά μηνύματα τα οποία σημαίνουν ότι εγώ αν αυτό ηχογραφού σε 10 λεπτά το ηχητικό θα πρέπει 10 λεπτά να σταματήσω ότι κάνω και να ακούω αυτό που μου γράφει ενώ αντιστοίχω έχω την ικανότητα να κάνω photo reading και να διαβάζω πολύ γρήγορα θα πω λυπάμαι αλλά δεν ακούω ηχητικά. Βαζόρια. Αν ο άλλο μετά που θα του βάλω το όριο δεν το σεβαστεί και απαντήσει πίσω με ηχητικό, αυτό είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία. Επίση, θα έλεγα ότι γενικά τα ηχητικά είναι οι κόκκινε Δηλαδή, το να στέλνει ηχητικά μηνύματα σε αγνώστου, είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία και τώρα ξέρει τι μου στο μυαλό. Με ρώτησε μια κοπέλα προχθές, Δεν ξέρω αν το είδε. Είναι, λέει, ένα trend στο TikTok που διάφορε κοπέλε ανεβάζουν βιντεάκια από ταυτόσιμα ηχητικά που άφηνε ο ίδιο τύπο σε εκατοντάδε γυναίκε. Υπάρχει και το όνομά του εννοείται δεν θα το πω. Ένα συγκεκριμένο προφίλ στο Instagram νομίζω. Θα τα δει, θα τα τα κι εσύ. Ναι, το είδα, το είδα. Ναι, 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 το, μου το... τα μια κοπέλα και μόλι ένα σχολιαστήριο τι να σχολιάζει ο κορίτσι. Μου λέει πρέπει να είναι κακόβουλο ντάχτη. Σου λέει μπορεί, ίσω, δεν ξέρω. Αλλά ήταν τεράστια κόκκινη σημαία ότι έστελνε ηχητικά σε άγνωστε κοπέλε με τι οποίε δεν είχε καμία απολύτω γνωριμία, καμία απολύτω σχέση. Έλεγε ακριβώ τα ίδια πράγματα. <laughs> <laughs> και μιλούσε mm. με μια οικειότητα η οποία δεν δικαιολογούνταν από τη σχέση που δεν είχαν. Οπότε αν ένα πρόσωπο που μας προσεγγίζει έχει μια οικειότητα μαζί μας που δεν δικαιολογείται από τη σχέση που δεν έχουμε, τότε αυτό mm -hmm. είναι κόκκινη σημαία. Επίσης, κόκκινη σημαία είναι κάποιο να κάνει μια υπερέκθεση του εαυτού του. Δηλαδή να ξανίγεται πολύ mm -hmm. και να λέει πράγματα πολύ προσωπικά τα οποία δεν περιμένεις να τα πει κάποιος άγνωστος σε έναν άγνωστο. Ναι, θα πει yeah. mm. τα mm. ψυχά σου. Θα πει στον στην ψυχολόγο σου. Θα πει τα σου ψυχά σου σε μια φιλενάδα, σε ένα φίλο που είστε φίλοι χρόνια πολλά. Έρχεται στο μυαλό μου τώρα ένα φίλο μου, με τον οποίο κάνουμε ο πρόδρομο, με τον οποίο κάνουμε παρέα από το 2011. Πολύ στενή παρέα. Γνωριζόμασταν από παιδιά. Ναι, με τον πρόδρομο, άμα βρεθώ, θα του πω τα σου ψυχά μου και θα μου πει τα σου ψυχά του. Γιατί υπάρχει μια σχέση φιλία, εμπιστοσύνη, αμοιβία εμπιστοσύνη χρόνων. Του έχω πλήρη εμπιστοσύνη με την έννοια του ότι και αυτά που θα του πω είναι εμπιστευτικά, αλλά και με την έννοια του ότι θα δείξει κατανόηση και θα με ακούσει με συνέστηση και αγάπη και όχι με κριτικό και επικριτικό ο, πνεύμα ή, ή σκοπό. Αλλά και εκείνο νιώθει το ίδιο μαζί μου. Όπω και πολλέ γυναίκε φίλε μου. Όχι, τώρα, είπα, είπα το παράδειγμα του ανδρό φίλου μου, γιατί συνήθω με του άνδρε φίλου μα δεν μιλάμε τόσο ανοιχτά. Με αυτόν τον συγκεκριμένο φίλο μου μιλάω πολύ ανοιχτά, γιατί όντω είναι πάρα πολύ στενή η φιλία μα. Εάν όμω κάποιο ε, που δεν έχει φιλία με σένα έρχεται και ανήκει τα σώψιχά του και σου λέει μυστικά τρομερά. Έρχεται, α πούμε, μια καινούρια φίλη που δεν τη ξέρει, δεν σε ξέρει, τώρα σε πλησιάζει, τώρα σου κάνει βομβαρδισμό αγάπη για να σου προσκοληθεί και κάθεται και σου λέει πράγματα τα οποία εσύ αν τα πει θα χαλάσει ο γάμο τη, για παράδειγμα. Ή αν τα πει θα γίνουν προβλήματα και ανακατώματα στη ζωή τη. Και έρχεται και σε επιβαρύνει με αυτά τα πολύ σοβαρά μυστικά. Όχι, αυτό είναι ναι, κόκκινο. Ναι. ναι. Συμβαίνουν, θέλω μου, γιατί άμα είμαστε κι εμεί συναξαρτώμενα... καθόμαστε και τα ακούμε. Και όχι απλά τα ακούμε, λέμε και μετά τα δικά μα. Και μετά λε, μα είναι άγνωστο. Ε, στο και μέρας, το... δικά σου, μετά αυτό ο άγνωστο. Ωστόσο, σε κρατάει στο χέρι. Αυτό το κάνουν οι ευάλωτοι ναυτιστέ. Παρουσιάζουν ό,τι και καλά έχουν ενσυναίσθηση, χωρί να έχουν, προσποιούνται mm -hmm. ενσυναίσθηση, προκειμένου να πούμε τα μυστικά μα, να πούμε τι αδυναμίε mm -hmm. μα, να πούμε, ξέρει, εγώ τότε την τάδε χρονιά έκανα αυτή τη μαλακία π.χ. Mm -hmm. Να σου πει, ξέρει, εγώ έκανα αυτή τη μαλακία πέρσι, και να πει, Α, και εγώ την έκανα την τάδε χρονιά, και μετά να σε κρατάει στο χέρι και να σου λέει, Εγώ ψέματα σου είπα, δεν έχω κάνει κάτι αλλά όμω τώρα ξέρω τι έκανε θα σου το πει έτσι ξεκάθαρα, αλλά θα σου το φέρει με τρόπο, θα σου το φέρει χειριστικά, ούτως ώστε να εκμεύσει και να εκδιάσει στην ουσία τη φιλία σου και την αφοσίωσή σου. Και μπορεί mm. να έχει οποιοδήποτε συμφέρον. Από το να του κάνει τσάμπα τον ψυχολόγο, μέχρι να τον πηγαίνει βόλτε με το αυτοκίνητο, μέχρι να πληρώνει τι εξόδου σα, να πληρώνει τα φαγητά, να πληρώνει του καφέδε, να πληρώνει τα ποτά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ή μέχρι του να σε παρουσιάζει ω την κολλητή με την οποία βγαίνετε έξω, ενώ στην ουσία μπορεί να βγει έξω ένα βράδυ για να πατήσει τον άντρα τη. Και να λέει ήμουνα με, τη φίλη μου. Και εσύ μετά mm. να βρίσκει αυτή τη θέση. Mm. Δεν λέω ότι μου έχει συμβεί εμένα, μιλάω γενικά. Mm. Δεν το λέω mm. γενικά. Mm. Θα μπορούσε να συμβεί και συμβαίνει. Ναι. Άρα κοιτάμε τις κόκκινες σημαίες. Και επίσης ε, βλέπουμε αν ο άνθρωπος αυτός είναι υπερβολικά διαχητικό από την αρχή αυτό είναι κόκκινη σημαία, αν αυτος ο άνθρωπος δείχνει σημάδια ότι ασχολείται υπερβολικά μαζί μας χωρίς να έχουμε ιδιαίτερη σχέση πάλι είναι κόκκινη σημαία, αν αυτός ο άνθρωπος δεν σέβεται τα όρια μας εκεί είναι ξεκάθαρα κόκκινη σημαία, αν αυτός ο άνθρωπος μιλάει με τον, για τον εαυτό του με έναν τρόπο που, το, που να μας κάνει να το λυπηθούμε και να μας κάνει επίκληση στο συνέστημα. Όταν λέει ότι είχε τα βασανά του και τα προβλήματά του και, και είμαι πολύ βασανισμένη και έχω πολλά προβλήματα και έχω θέματα. Άμα κλαίγεται κάποιος δηλαδή, mm. πολύ νωρίς σε μια γνωριμία που δεν υπάρχει τέτοια σχέση και τέτοια φιλία ώστε να ε, δικαιολογεί το να κλαίγεσαι και κατά τη γνώμη μου καμία σχέση δεν δικαιολογεί το να κλαίγεσαι. Ούτε καν, στο ψυχολόγο, ούτε καν στο ψυχολόγο σου δεν είναι καλή ιδέα να κλαίγει. Όταν πάει κάποιο στο ψυχολόγο του και κλαίγεται, ο ψυχολόγο του θα τον θα οριοθετήσει τον και θα το μάθει πώ να μιλάει γι' αυτό που πραγματικά νιώθει, και όχι να μιλάει με μια επιφανειακότητα συναισθήματο, μια ρηχότητα συναισθήματο και να επιδεικνύει ένα μιζέριασμα μέσα από το οποίο να μην βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα. Η διαφορά του κλαίγω. Με, mm -hmm. από το κλέο, είναι ότι κάποιος που κλαίγεται χρησιμοποιεί την κακοτυχία του ή τα προβλήματά του σαν έναν τρόπο για να τραβάει προσοχή και αγάπη από τους άλλους και όχι για να, ουσιαστικά για να τα επιλύσει τα προβλήματά του. Αυτές είναι κάποιες κοκκίνες σημαίες. Επίσης το να μας λέει ψέματα κάποιος είναι κοκκίνη σημαία. Mm -hmm. Το να λέει για τον εαυτό του πράγματα που δεν ισχύουν. Το να μας φορτώνεται είναι η κόκκινη σημαία. Το να αυτοπροσκαλείται, αυτοπροσκαλείται. Θα έρθω να με φιλοξενήσεις πέντε μέρες. <laughs> ε, τι άλλο να πω. Βασικά, ό,τι προσέχουμε στη γνωριμία με έναν πιθανό ερωτικό σύντροφο, τα ίδια πράγματα προσέχουμε και στη γνωριμία με, μια, με έναν πιθανό φίλο, πιθανή Φίλη. Και σίγουρα σε μία φιλία okay. προσέχουμε να μην υπάρχει το σεξουαλικό κομμάτι. Δηλαδή, ε, αν ένα πρόσωπο μα πλησιάζει ε, προ ότι μα πλησιάζει για φιλία, ενώ στην πραγματικότητα έχει σεξουαλικού σκοπού, και αυτό είναι μια τεράστια κοκκίνηση. Μάλιστα. Mm. Θε να ρωτήσει κάτι άλλο, okay. Θε να προσθέσει, Όχι, τις κόκκινες σημαίες ήθελα να ακούσω, μου είπε. Ε, γενικά να προσέχουμε γιατί. Ε, η φιλία είναι κάτι το οποίο, ε, κατά τη δική μου άποψη, εντάξει, το θεωρώ λίγο πιο εύκολο. Το είπαμε και την αρχή, απλά επειδή μπαίνουν και άλλα, γίνεται πιο κομπλιτσίερ, μπαίνουν κοινωνιολογικά στοιχεία, μπαίνουν πιο πεπιθύσεις άλλες, και λίγο η κοινωνία μας έχει δυσκολέψει, νομίζω. Οπότε δεν εντάσσεται απλά στι σχέσει. Εντάσσεται, δεν ξέρω, πώ θα το έλεγε εσύ. Σχέσει είναι. Σχέσεις σχέσεις, σχέσεις συνεχώς. Είναι, είναι, συνεχώς. Η φιλία ναι. είναι. μια πλατωνική σχέση. Πέραν από το ναι. ερωτικό σεξουαλικό κομμάτι, έχει όλα, άλλα, όλα τα, υπόλοιπα στοιχεία μια σχέση. Είναι σχέση η φιλία. Και θέλει προσοχή. Ναι. Και θέλει προσοχή, θέλει προσοχή γιατί πολλοί άνθρωποι δημιουργούν mm -hmm. φιλίε οι οποίε δεν είναι ειλικρινεί. Ε, βάζουν, yeah. ανοίγουν την πόρτα και βάζουν στη ζωή τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τους ρουφούν ενέργεια, χρήματα ανθρώπους mm -hmm. οι οποίοι τους, α, τους δίνουν ψυχικό δηλητήριο ανθρώπους mm -hmm. τοξικούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν κάποιον για να ξεσπάνε, θέλουν κάποιον για να τον κοροϊδεύουν να, τον έγκυγκ επίσης εάν σε μια yeah. Νέα γνωριμία, δούμε κάποιον ο οποίο μα κάνει κομπλιμέντα που στην ουσία είναι προσβλημέντα του τύπου. Τι ωραίο πρόσωπο που έχει. Αν έκοβε και τα μαλλιά σου σε αυτό το στυλ, θα φαινόσουν ακόμα καλύτεροι. Ή αν έδιωχνε, ξέρω εγώ, 17 κιλά, θα έχει καλύτερη φάτσα. Mm -hmm. Ή μ' αρέσει καλύτερη φωτογραφία σου από το 2007, που τα μαλλιά σου ήταν εκείνο του χρώμα, που όλα αυτά είναι nagging. Mm -hmm. Yeah. ή αν μας κάνει αστεία τα οποία είναι προσβλητικά αλλά λέει έλα μωρέ δεν σηκώνεις λίγο πείραγμα όλα αυτά επίσης είναι κόκκινες σημαίες οτιδήποτε κάνει ο άλλος το οποίο δείχνει ασέβεια προς το πρόσωπό μας και yeah. μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα το παίρνουμε στα σοβαρά υπόψη και προστατεύουμε τον εαυτό μας από τυχόν αρπακτικά που υπάρχουν και στις φιλίες αρπακτικά. Δυστυχώ πρέπει να προσέχουμε τα είπε όλα. μην απογοητεύεσαι, δεύτες... Γιάννη, okay. είσαι νέα κοπέλα, είσαι μόνο 30 είσαι κάτι Είσαι πόσο... Είμαι εξαρτώμενη με πρέπει να δουλέψω πάλι στην εξάρτησή μου. Τι Λέως να κάνω, ναι, ναι. Είμαι αγάπη μου. Yeah. Είμαστε, yeah. Είμαστε yeah. δηλωμένες, διαγνωσμένες. Τουλάχιστον ναι, με διάγνωση. Ναι. Ναι. Όσοι έχουμε τάση προ τη συνεξάρτηση να το προσέχουμε αυτό, γιατί δεν κάνουμε σχέσει μόνο με του. Δεν πάμε όποιον άρκησο βρούμε να τον κάνουμε ερωτικό σύντροφο και όποιον άρκησο βρούμε πάμε να τον κάνουμε και φίλο. Μα, και ναι, ξέρει, ναι, υπάρχει ναι. και μια ελκυστικότητα. Δηλαδή, είναι τα αρπακτικά η ενάρκηση. Μυρίζονται ποιο άνθρωπο θα μπορεί να του δώσει καλή τροφοδοσία. Καλό ναρσισίστη ξεπλάει. Οπότε αν έχεις μια τάση υπερβολικής ευγένειας, υπερβολικής ενσυναίσθησης και μια τάση για συνεξάρτηση, γίνεσαι πολύ ελκυστικό στόχος για έναν άρχισο που ψάχνει από κάπου να γραπωθεί για να ρουφάει ενέργεια. Και κυρίως ενέργεια ρουφάνε και μετά όλα τα άλλα. Μάλιστα. Λοιπόν, Θέκλα μου, να σε ευχαριστήσουμε. Και εγώ, Γιάννα μου. Καλό βράδυ σου εύχομαι, καλή Λίξη. Ανάσταση θα πούμε, σου εύχομαι. Θα τα πούμε ξανά. Yeah. Επίση, καλή ανάσταση σε όλου και α μην το βάζουμε κάτω, γιατί ε, είναι καλά να το συζητάμε και να δούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μα. Ούτε εγώ είμαι μόνη μου που δυσκολευόμουν, δυσκολευόμουν πάρα πολύ με τι φιλίε. Και, και, σου λέω, η τελευταία φορά που είχα μια ταλαιπωρία μεγάλη, που αφέθηκα και μπήκα σε μια φιλία που δεν μου τέριαζε, ήταν πριν δύο χρόνια. Δηλαδή, δεν, δεν είναι. Shit happens. <laughs> 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 και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γεια σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τη Θέκλα. Καλό βράδυ σας ευχόμαστε. Αυτά. Γεια. Yeah.